Ευεργετινός νούμερο 1, υπόθεση 6. Η χαρά εις τους ουρανούς είναι ανέκφραστος, όπως επίσης και η δόξα που αναμένει τους Άγιους. Δι' αυτό πρέπει να επιθυμούμε μόλι μας την ψυχή την επουράνιο χαρά και τη δόξα των Αγίων. Από όσα υπάρχουν ή από όσα πράττομεν εμείς, τίποτε δεν είναι αντάξιον της χαράς και της δόξης εκείνης. Α. Από το βίο της Αγίας Συγκλητικής. Η Μακαρία Συγκλητική έλεγε ότι σε αυτήν την γη ευρισκόμεθα ως να είμεθα μέσα εις δευτέρα μητρικήν κοιλίαν. Όταν ευρισκόμεθα μέσα στην κοιλία της μητρός μας, δεν ζούσαμε όπως ζούμε μετά την εξ αυτής γέννηση ημών, ούτε τα στερεάς τροφάς που τώρα απολαμβάνουμε ετρώγομεν τότε κατά την εμβριακή περίοδο, αλλά ούτε και μέσα στην κοιλία της μητρός ημών η δυνάμεθα να ενεργούμεν όπως τώρα. Και τούτο διότι, ως γνωστόν, εντός της μητρικής κοιλίας είμεθα μακριά από το ηλιακό φως και ουδεμή αντάβγεια μας επλησίαζε. Εν γέννη δε υστερούμεθα πολλών άλλων επιγείων απολαύσεων. Τι ούτε ο τρόπος ακριβώς ζώντες και στον παρόντα κόσμο, δεν δυνάμεθα να απολαύσουμε ορισμένα μεγαλοπρεπή και αξιοθαύμαστα αγαθά που ευρίσκονται αποκλειστικώς και μόνοι στη βασιλεία των ουρανών. Εφόσον λοιπόν εγνωρίσαμε λεπτομερώς την παρούσα ζωή, είναι πλέον καιρός να επιθυμήσουμε και τα επουράνια. Δοκιμάσαμε τα επιγείους τροφάς, ας ορεχθούμε τώρα και τα αστεία. Εχορτάσαμε τον προσωρινό ηλιακό φως, ας ποθήσουμε τώρα τον ήλιον της δικαιοσύνης. Ας συγκλονιστούμε υπό την ισχυρά νοσταλγία της Άνω Ιερουσαλήμ και ας ποθήσουμε να την είδομε ως μητέρα μας και πατρίδα. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών ας τον δανείσουμε κατευθυνόμενοι από τα σελπίδα της επουρανίου μακαριώτος, για να δυνηθόμεν με τα εύρια που συνελήφθησαν μεν κανονικώς εις τη μήτρα, απέθανον όμως πριν γεννηθούν, πορευόμενα του ιτοτρόπος από το ένα σκότος εις το άλλο. Ακριβώς λοιπόν και οι αμαρτωλοί ευρισκόμενοι στη γη περνούν τη ζωή των μέσα εις την πολυμέριμνο προσπάθεια των γηίνων, εχμαλωτιζόμενοι κυριολεκτικώς από το σκότος των επιγείων μεριμνών. Όταν δε αποθάνουν, χωρίς να συνοδεύονται από τους θησαυρούς των καλών έργων και της μετανοίας, οδηγούνται βιαίως στους σκοτεινοτέρους και ταρταρώδεις τόπους των κολάσεων. Εκ των ανωτέρων λοιπόν συμπεραίνουμε ότι τρεις φορές γεννόμεθα κατά το διάστημα του βίου μας. Μία και ανεπανάληπτον φοράν από τη μητέρα μας, στην περίπτωση αυτήν από γην προερχόμεθα και εις γην πορευόμεθα. Κατά τους υπολείπους δύο γεννήσεις μετατιθέμεθα από την γη των ουρανών. Εξ αυτών η μία γέννηση είναι η της Χάριτος, η οποία πραγματοποιείται δια του Αγίου Βαθμίσματος και την ονομάζουμε αληθώς παλιγενεσία. Η δευτέρα πάλι γέννηση επιτυχάνεται δια της μετανοίας και των κόπων των καλών και αρέτων πράξεων, εις την οποία και εμείς τώρα εστάθημεν. Εις το γεροντικό δεύτερο, ερμηνεία. Ένας γέρον είπε πως δεν είναι αξιοθαύμαστον εάν ένας άνθρωπος μπορέσει να γίνει άγγελος, διότι ευρίσκεται ανάμεσα ενώπιόν μας για να την απολαύσουμε δόξα ίση με τη δόξα των αγγέλων. Αυτή δε τη δόξα υπόσχεται ο αγωνοθέτης εις τους αγωνιζόμενους. 2. Ο Αββάς Υπερέχειος είπε ότι η σκέψη σου πρέπει πάντοτε να ευρίσκεται στη βασιλεία των ουρανών, οπότε γρήγορα και ασφαλώς θα την κληρώνουμε. 3. Κάποτε μερικοί αδελφοί παρεκάλουν ένα γέροντα να σταματήσει τους μεγάλους κόπους εις τους οποίους υπεβάλλεται. Εις αυτήν την πρόταση ο γέρον απήντησε: τέκνα μου, σας διαβεβαίω πως ο Αβραάμ ασφαλώς θα μετανοήσει όταν θα ειδεί τον πλούτο των επουρανίων δωρεών, διότι δεν ηγονίστηκε περισσότερο εφόσον έζει. 3. Του Αγίου Εφραίμ. Αδελφοί μου, η δόξα την οποία πρόκειται να απολαύσουν οι Άγιοι είναι μεγάλη και ακατάληπτη, ενώ η δόξα του επιγείου αυτού βίου ομοιάζει προς το άνθος του οποίου η ωραιότητα συντόμως παρέρχεται και προς τα τρυφερά χόρτα και συντομότατα ξηραίνονται. Βλέπουμε στην ιστορία ότι πολλοί τύρανοι και βασιλεύσαι κυρίευσαν απεράντους χώρας και πολλές πόλεις, και εντός ολίγο αυτοί οι νικητές εξυφανίστησαν σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Διότι πόσοι από αυτούς τους βασιλείς που κατεξουσίασαν έθνη πολλά ανήγυραν για να αποθανατήσουν το όνομά των εικόνας και αναμνηστικά στήλας, νομίσαντες ότι με αυτά θα γίνουν ονομαστοί. Παρόλα όμως ταύτα, μετά το θάνατο των βασιλέων αυτών, κατέλαβαν άλλοι την εξουσία, οι οποίοι και κατέστρεψαν τα αναμνηστικά εικόνας και συνέντεψαν τα γάλματά των. Μερικοί μάλιστα από αυτούς επιδρομής εξυφάνισαν τα πρόσωπα των πρωτοκατόχων βασιλέων
και απετύπωσαν επάνω στα σαραμνιστικά στήλας την ειδική των μορφή, αλλά και αυτών των επιδρομέων τα έργα κατελήφθησαν από άλλους. Άλλοι πάλιν κατασκεύασαν δια τους εαυτούς των τάφους λαμπρούς και περίβλεπτους και ανέγραψαν επάνω στους τάφους τα ονόματά των και τη μορφή των, νομίζοντας ότι με αυτά θα καταστήσουν το όνομά των αιώνιων. Και ήλθε η επόμενη γενεά και παρέλαβε υπό τη δικαιοδοσία τους τάφους αυτούς. Οι δύο άνθρωποι της γενεάς αυτής, θελήσαντες να καθαρίσουν τους σαρκοφάγους όπως ήταν φυσικό, επέταξαν τα οστά εκείνων των βασιλέων, ως να ήταν χαλίκια. Ιστί λοιπόν ωφέλησε τους φιλόδοξους αυτούς βασιλείς πολύτιμος σαρκοφάγος ή η πυραμίδα. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι τα έργα της ματαιότητος εις τίποτα δεν ωφελούν τον άνθρωπο. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με όσους δοξάδιζε ο Θεός, διότι ο Θεός ετοίμασε προς χάριν των ζωήν αιώνιων και δόξαν ακατάληπτων. Όπως ακριβώς το φως του ηλίου και της σελήνης και των αστέρων και τότε, από τότε που εδημιουργήθησαν μέχρι τώρα δεν ηλατώθη ούτε έπεσεν εις παρακμήν, αλλά διατηρεί συνεχώς την ιδίαν ένταση και ακτινοβολία, παραμένει νέον, ακμάζει και διαρκώς λάμπει εξαιτίας του όρου υπάρξεως που όρισεν στα ουράνια αυτά σώματα ο Δημιουργός να εξουσιάζουν την ημέρα και τη νύχτα, διότι ο τρόπος ο ίδιος ο Θεός καθόρισε δι' αυτούς όπου τον αγαπούν, ατελείωτον τη χαρά και συνεχεί τη βασιλεία των ουρανών. Και όπως ακριβώς εις τα φυσικά αυτά φαινόμενα ο Θεός δεν εψεύστητη ούτε ο τρόπος θα εκπληρώσει και τα υποσχέσεις του εις εκείνους τα της μελούς ζωής τα οποία νοούνται υπό των ανθρώπων. Και τα μεν φυσικά σώματα ουρανός και γη θα παρέλθουν και θα εξαφανιστούν οπότε αν θελήσει ο Δημιουργός. Η δόξα όμως των Αγίων ουδέποτε θα έχει τέλος. Ας φροντίσουμε λοιπόν να κάνουμε καρπούς αξίους της μετανοίας για να μην αποκλειστούμε από εκείνη τη χαρά και να παραπεμφθούμε εις το αιώνιον σκότος όπου η οδύνη είναι ανυπόφορος. Εισέλθε εάν θέλεις τον κοιτώνα σου και κλείσε τελείως τα στήρα σου και τα παράθυρα. Ακόμη να φτιάξει και κάθε σχισμήνα από την οποία είναι δυνατόν να εισχωρήσει φως και κάθε σε μέσα εις αυτό το σκοτάδι και θα αντιληφθείς τότε μόνος σου πόσο φοβερό βάσανος είναι το σκοτάδι. Εάν λοιπόν τόσο πολύ θλίβεσαι όταν παραμείνεις εδώ χωρίς πόνους και πολλά βασανιστήρια, εάν και έχεις εξουσία εν τόσο λίγο να εξέλθει εις το φως, σκέψου πόσο φοβερά κόλαση θα έχει εκείνο το εξώτερο σκότος εις το οποίο κυριαρχεί ο κλαφμός και ο βρυγμός των οδόντων μαζί με το, άσβεστον πυρ τιμωρούν αιωνίως τους μίαν μόνον αλλά αμετάκλητον φοράν παραπεμφθέντας εις αυτά αμαρτωλούς. Πρέπει δε ακόμα να σκεφτόμεν και οποίαν εντροπή θα δοκιμάσομεν όταν πρώτον κολάσεων που μας αναμένουν ειδόμεν τους μεν Αγίους να ενδύονται την υπέρλα προστολήν της οποίας την απαστράπτουσαν ωραιότητα δεν δύναται να αποδώσει η ανθρωπίνη γλώσσα και την οποία κατασκεύασαν με τα καλά των έργα ενώ τους εαυτούς μας θα τους βλέπουμε όχι μόνο γυμνούς αλλά και μελανιασμένους και σκοτεινούς και αποδίδοντες από πνιχτική δυσοσμία. Όπως ακριβώς από εδώ ετοιμαστήκαμε με τα σκοτεινά μας έργα της πατάλην και την αμαρτωλήν απόλαυση. Ας κλάψουμε λοιπόν ενώπιον του Κυρίου του Θεού ημών για να τύχουμε του ελαίους και των νυκτριμών αυτού. Ο αγώνας μας δεν γίνεται για τα χρήματα τα οποία και αν κανείς χάσει είναι δυνατόν να αποκτήσει πάλιν, αλλά εις αντικατάσταση των απολεσθέντων. Ο κίνδυνος τον οποίο αντιμετωπίζουμε να αναφέρεται ή στην ψυχή την οποία όταν χάσουμε ποτέ πλέον δεν δυνάμεθα να επανανεύρωμε. Σύμφωνα με το αγιογραφικό, τι θα ωφεληθεί άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του ή τι δύναται να δώσει άνθρωπος εις αντάλλαγμα της ψυχής του. Ας σκεφτούμε λοιπόν ότι οι στρατιώτες του κόσμου αυτού, φιλοτιμούμενοι από τα ευθελή δώρα που λαμβάνουν από τον επίγειο βασιλέα, κινδυνεύουν μέχρι και θανάτου χάριν αυτού. Πόσο λοιπόν περισσότερο πρέπει εμείς να που ελάβαμε τόσα σπουδαίες υποσχέσεις να μην υποχωρήσουμε καθόλου από την επίμενη προσπάθεια του έργου της αρετής, ώστε και από την μέλουσα κρίση να διασωθούμε, αλλά και τα επουράνια αγαθά να επιτύχουμε. Ας ενθυμηθούμε δε διαρκώς και τούτο. Δεν μπορούμε να υποφέρουμε τη ζέστη του ηλίου ούτε των σφοδρών πυρετών. Πώς λοιπόν θα υποφέρουμε την φλόγα του αιωνίου πυρός και του που διαρκώς καίει χωρίς όμως να μας κατακαίει με τα σφλόγας του? Και αν θέλεις αγαπητέ μου από εδώ δοκίμασε τη σφοδρότητα του πάθους και θα αντιληφθείς από το υλικό πυρ του κόσμου αυτού τα ανυπόφορα βασανιστήρια της κολάσσας. Άναψε δηλαδή το λιχνάρι σου
και βάλε και τη φλόγαν στην άκρα του δαχτύλου σου. Εάν θα μπορέσεις να βαστάεις τον πόνο, τότε ασφαλώς θα δυνηθείς και εκείνη την αιώνια φλόγα να υπομείνεις. Εάν όμως δεν μπορέσεις να υποφέρεις τους πόνους ενός μικρού εγκάβματος, τότε τι θα κάνουμε όταν ολόκληρο το σώμα μας μαζί με την ψυχή θα ρυθούν μαζί εις το φοβερόν εκείνον και άσβεστον πυρ του Αβά Ισαΐου. Να έχει συνεχώς το λογισμό σου την τιμή την οποία έλαβαν όλοι οι Άγιοι και ο ζήλος τον οποίο επέδειξαν και θα σε ελκύσει ο λίγων κατ' ολίγων εις το αγαθόν. Να ενθυμίσαι εκ παραλλήλου πάλιν και τους εξευτελισμούς που επιφυλάχθησαν εις τους αμαρτωλούς και ο λογισμός σου θα σε περιφρονήσει από τα πονηρά. Θα σε περιφρουρήσει ο λογισμός σου, θα σε περιφρουρήσει από τα πονηρά. Του Αγίου Μαξίμου, εάν ο Θεός και λόγος του Θεού και Πατρός έγινε προς τούτο άνθρωπος και Υιός ανθρώπου, για να καταστήσει δηλαδή τους αμαρτωλούς θεούς και Υιούς Θεού, θα πρέπει να πιστέψουμε ότι ο σκοπός αυτός της ενσάρκου οικονομίας θα πραγματοποιηθεί εκεί όπου τώρα είναι ο Χριστός υπεράνω όλων των ουρανών ως κεφαλή ολοκλήρου του σώματος και ανεδείχτη χάρη ημών πρόδρομος στον επουράνιο Πατέρα, διότι σε εκείνη την υπερκόσμων και πνευματική συγκέντρωση των σωζωμένων και ως Θεόν καταστάντων, δια της χάρητος θα δεσπόζει στο μέσον ο Θεός, ώστε θα διανέμει εις τους σωζωμένους τας αξίας της επουρανίου μακαριότητος και θα ευρίσκεται εις τοπική απόσταση από τους αξίους. Μερικοί από τους βαθιστοχάστους ερμηνευτάς λέγουν ότι η βασιλεία των ουρανών είναι η κατοίκηση των αξίων εις τους ουρανούς. Άλλοι πάλι ισχυρίζονται ότι η βασιλεία των ουρανών ομοιάζει με την κατάσταση των αγγέλων, την οποία θα απολαύσουν οι σωσμένοι. Άλλοι τέλος έχουν τη γνώμη ότι η βασιλεία των ουρανών είναι αυτή η θεϊκή ωραιότης όσων εφόρησαν την εικόνα του επουρανίου. Εγώ πάντως φρονώ ότι και οι τρεις ανωτέρω περιγραφείς αντιλήψεις περί της βασιλείας των ουρανών συμφωνούν μεταξύ των, διότι σε όλους τους σωζωμένους η μέλουσα χάρη θα δοθεί αναλόγως της ποιότητας και της ποσότητας των υπ' αυτών εκτελεστέντων έργων πίστεως αρετής κατά την επίγειον ζωήν των.